δεν υπήρξε καλύτερο μαθητή αυτών των έργων από τον Αλέξανδρο τον Μακεδόνα, όταν ανέβηκε στο θρόνο το 336 π.Χ. Μετά τη δολοφονία του πατέρα του, του σπουδαίου βασιλιά Φιλίππου, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία προ τα πού θα κατευθυνόταν ο νεαρό στρατηγό αναζητώντα τη δόξα. Ούτε για μια στιγμή δεν έστρεψε το βλέμμα του προ την Ευρώπη, η οποία δεν προσέφερε απολύτω τίποτα, ούτε πόλει, ούτε πολιτισμό, ούτε γόητρο, ούτε λάφυρα. Για τον Αλέξανδρο, όπω και για όλου του αρχαίου Έλληνε, ο πολιτισμό, οι ιδέε και οι ευκαιρίε, όπω και οι απειλέ, προέρχονταν από την Ανατολή. Δεν αποτελούσε λοιπόν έκπληξη που το βλέμμα του έπεσε πάνω στην μεγαλύτερη δύναμη τη αρχαιότητα, την Περσία. Αφού εκθρόνισε του Πέρσες κυβερνήτε τη Αιγύπτου με ένα κεραυνοβόλο χτύπημα το 331 π.Χ., ο Αλέξανδρο αποδίθηκε σε μια ολομέτωπη επίθεση κατά της ενδοχώρας της αυτοκρατορίας. Η αποφασιστική σύγκρουση έλαβε χώρα αργότερα την ίδια χρονιά στα Γαβγάμιλα, κοντά στη σύγχρονη πόλη Ερμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν, όπου κατατρόπωσε τον πολύ ανώτερο περσικό στρατό υπό τον Δαρείο τον Τρίτο, ίσως επειδή είχε γεμίσει τις μπαταρίες του μετά από έναν καλό βραδινό ύπνο. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο Αλέξανδρος επέμεινε ότι έπρεπε να ξεκουραστεί προτού αντιμετωπίσει τον εχθρό, πέφτοντας σε τόσο βαθύ ύπνο που οι θορυβημένοι οι διοικητέ του αναγκάστηκαν να τον ξυπνήσουν με το ζόρι. Έβαλε την αγαπημένη του στολή, φόρεσε ένα έξοχο κράνος, τόσο καλογιαλισμένο που έλαμπε σαν ατόφιο ασίμι, σήκωσε με το δεξί του χέρι το σπαθί που εμπιστευόταν και οδήγησε τα στρατεύματά του σε μια επιβλητική νίκη που άνοιξε τις πύλες μιας αυτοκρατορίας. Με δάσκαλο τον Αριστοτέλη, ο Αλέξανδρος είχε ανατραφεί με μεγάλες προσδοκίες να βαραίνουν τους ώμους του και δεν απογοήτευσε κανέναν. Αφού συνέτριψε τα περσικά στρατεύματα στα Χαυγάμιλα, ο Αλέξανδρος συνέχισε προς Ανατολάς. Η μία πόλη μετά την άλλη παραδίδονταν καθώς καταλάμβανε περιοχές τις οποίες ήλεγχαν οι νικημένοι του αντίπαλοι. Τόποι θρηλυκού μεγέθους πλούτου και ομορφιάς υποτάσσονταν στο νεαρό ήρωα. Η Βαβυλώνα παραδόθηκε και οι κάτοικοί της γέμισαν τον δρόμο που οδηγούσε στην σπουδαία πόλη με άνθη και γυρλάντες, ενώ στις άκρες του στήθηκαν ασημένοι βωμοί σκεπασμένοι με λιβάνι και αρώματα. Λιοντάρια και λιοπαρδάλι σε κλουβιά προσφέρθηκαν ως δώρα. Πολύ γρήγορα όλα τα σημεία της βασιλικής οδού που συνέδεαν τις μεγάλες πόλεις της Περσίας και το δίκτυο επικοινωνίας που ένωνε την Μικρά Ασία με την Κεντρική Ασία είχαν καταληφθεί από τον Αλέξανδρο και τους άνδρες του. Μολονότι οι ορισμένοι σύγχρονοι μελετητές τον απαξιώνουν ως έναν μέθυσο και ανώριμο τραμπούκο, ο Αλέξανδρος φαίνεται ότι αντιμετώπιζε με εντυπωσιακή ευαισθησία τις περιοχές και τους λαούς που κατακτούσε. Ήταν συνήθως διαλακτικός απέναντι στις τοπικές θρησκευτικές πεπιθήσεις και πρακτικές, επιδεικνύοντας ανεκτικότητα αλλά και σεβασμό. Λέγεται λόγου χάρη ότι θορυβήθηκε όταν έμαθε ότι είχε συλληθεί ο τάφο του κύρου του Μέγα, και όχι μόνο τον αναστήλωσε, αλλά τιμώρησε και εκείνου που είχαν βεβαιώσει τον ιερό τόπο. Ο Αλέξανδρος φρόντισε να ταφεί ο Δαρίο ο Τρίτο με τιμέ που άρμοζαν στο αξιωμά του, πλάι στου άλλου Πέρσε ηγεμόνε, όταν το πτώμα του βρέθηκε πεταμένο σε ένα κάρο μετά τη δολοφονία του από έναν σατράπι του. Επιπλέον ο Αλέξανδρος κατόρθωσε να συγκεντρώνει όλο ένα και περισσότερα εδάφη υπό τον ελεγχό του, διότι ήταν διατεθειμένος να στηριχτεί στις τοπικές ελίτ. «Αν θέλουμε όχι απλώς να διασχίσουμε την Ασία, αλλά και να την κρατήσουμε στα χέρια μας, λέγεται ότι είπε, πρέπει να δείξουμε επίοικια σε τούτους τους λαούς. Η σταθερότητα και η μονιμότητα της αυτοκρατορίας μας εξαρτάται από την αφοσίωση τους». Οι τοπικοί αξιωματούχοι και οι παλέ ελίτ κρατούσαν τι θέσει του προκειμένου να διοικηθούν οι κατακτημένε πόλει και περιοχέ. Ο ίδιο ο Αλέξανδρος υιοθέτησε παραδοσιακού τίτλου και άρχισε να ντύνεται με περσικέ ενδυμασίε, θέλοντα να υπογραμμίσει ότι αποδεχόταν τα τοπικά έθιμα. Ήθελε να προβάλλει την εικόνα όχι τόσο του εισβολέα κατακτητή, αλλά του πιο πρόσφατου διαδόχου ενό αρχαίου βασιλείου. Σε πείσμα όσων ορίονταν, λέγοντα δεξιά και αριστερά, ότι είχε φέρει τη δυστυχία και είχε αιματοκυλήσει τον τόπο.